Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε μαζί κάτι διαφορετικό. Κάνω ανακύκλωση σε παλιά ρούχα και ένα από αυτά τα pullover θα το κάνω τσάντα. Πάμε να σας δείξω πόσο απλά και εύκολο θα το κάνω. Στην κάτω πλευρά του pullover μου, για να είναι ευθυγραμμισμένο ίσιο, το πιάνω με καρφίτσες. Το τεινάζω καλά για να το ισιώσω και να το στρώσω. Ειδικά αν είναι παλιό, μπορεί να είναι ξεχυλωμένο ή οτιδήποτε, οπότε έτσι θα το στρώσω όπως θέλω εγώ. Και θα πάω κάτω από τις μασχάλες και θα τραβήξω μια ευθεία γραμμή. Βάζω σημάδι. Έχω βάλει λοιπόν το σημάδι μου με το σαπουνάκι μου, ή με καρφίτσες, ή με ένα μαρκαδόρο, με ό,τι θέλετε μπορείτε να το κάνετε. Και θα κόψω πάνω σε αυτό το σημάδι παράλληλα. Το κομμάτι που μου περισσεύει δεν το πετάω. Κάτι θα σκεφτώ να κάνω και με αυτό. Η τσάντα μου θα είναι έτσι. Το λάστιχο του pullover θα είναι το πάνω μέρος και αυτό θα είναι το κάτω μέρος που θα γαζώσω. Πριν κάνω οτιδήποτε άλλο, για να μου είναι πολύ εύκολο να τη φοδράρω την τσάντα, παίρνω το ύφασμα που θέλω να χρησιμοποιήσω. Εγώ έχω ύφασμα για τσάντες από τις πλεκτές τσάντες που κάνω και είναι πιο σκληρό, πιο σταθερό ύφασμα για επένδυση. Στέκεται δηλαδή πιο καλά. Θα μπορούσα να βάλω οποιοδήποτε ύφασμα, ακόμα και ένα απλό σεντόνι, αλλά εγώ προσωπικά θα σιδέρωνα πάνω σε αυτό το ύφασμα που θα έβαζα καρίνα ή φορτέτζα, το υλικό που σιδερώνουμε και κάνουμε πιο σταθερό το ύφασμα. Έχω λοιπόν αυτό το ύφασμα εγώ τώρα, το δίπλωσα στη μέση, έχω βάλει και καρφίτσες για να μην κουνιέται και θα βάλω επάνω το πλεκτό κομμάτι για να κόψω ένα διπλό ύφασμα, γι' αυτό το έχω διπλώσει στη μέση, στις ίδιες διαστάσεις με το πλεκτό μου. Το στρώνω και το ευθυγραμμίζω και μπορείτε να βάλετε ένα σημάδι πάλι με ένα σαπουνάκι, με ένα μαρκαδόρο, με ό,τι θέλετε για να το κόψετε. Κάτω από το πλεκτό λοιπόν κόβω και το ύφασμα. Προς το παρόν αυτό το κομμάτι ύφασμα το αφήνω στην άκρη. Θα το χρησιμοποιήσω μετά. Το έκανα για να είμαι σίγουρη για τις διαστάσεις και να μην μπεδευτώ μετά. Λοιπόν, θα γυρίσω από την ανάποδη το κομμάτι του pullover. Θα το στρώσω, θα κάνω το ίδιο, δηλαδή θα ξαναβάλω καρφίτσες για να είμαι σίγουρη ότι είναι ευθυγραμμισμένο. Και θα πάω στη μηχανή μου και θα γαζώσω την κάτω πλευρά. Με ελαστικό γαζί ή γαζί zig-zag για να μην ξεχυλώσει το πλεκτό υπερβολικά. Αφού λοιπόν έκανα το γαζί, πάμε να δημιουργήσουμε τον πάτο της τσάντας μας. Εγώ έχω μια κάρτα μου που είναι 5,5 εκατοστά η κάθε πλευρά και θα χρησιμοποιήσω αυτή για σημάδι. Μπορείτε με ένα χάρακα, με ένα τρίγωνο, να κάνετε 4x4, 5x5, όσο θέλετε. Αυτή τη γωνία θα σημαδέψετε. Βάζουμε παράλληλα με τις ραφές, όχι με το πλεκτό, με τις ραφές το σημάδι μας. Και από την άλλη πλευρά το ίδιο.
Και αφού κάνω και στις τέσσερις πλευρές το ίδιο, πρέπει να γυρίσουμε και την άλλη να κάνουμε το ίδιο σημάδι, πάμε και διπλώνουμε τη γωνία μας έτσι ώστε να φαίνεται μπροστά αυτή η γραμμή που έχουμε σχεδιάσει και να φιληθούν οι δύο πλευρές του υφάσματος. Κάνουμε το γαζί μας και έχουμε δημιουργήσει πανεύκολα ένα πάτο. Αυτός θα είναι ο πάτος μου. Αφήνω αυτό το κομμάτι που είναι έτοιμο στην άκρη και θα πάρω το ύφασμα που έχω κόψει για την επένδυση και θα κάνω ακριβώς τα ίδια βήματα. Θα ενώσω τις ανοιχτές ραφές, τις δύο ανοιχτές ραφές, θα δημιουργήσω τις γωνίες πάλι με τον ίδιο τρόπο, στις ίδιες διαστάσεις που κάναμε στο πλεκτό, οπότε θα έχω ένα κομμάτι για την επένδυσή μου ακριβώς ίδιο. Έχω κάνει τα γαζιά μου και στις γωνίες αυτές, για να μην έχω χοντράδια στον πάτο, θα κόψω όλες τις γωνίες και τις τέσσερις που έχω και στο ύφασμα και στο πλεκτό. Λοιπόν, έχω από την καλή την τσάντα μου, από την ανάποδη τη φόδρα, βάζω το ύφασμα, την επένδυση μέσα στη τσάντα μου και θα στρώσω πολύ καλά τις γωνίες μου στον πάτο. Το ύφασμα με το πλεκτό, έχω τεντώσει από μέσα τα δάχτυλά μου για να ανοίξω τις γωνίες καλά. Θα το πιάσω και με καρφίτσες πρόχειρα, γιατί θέλω να τη στρώσω όλη την τσάντα καλά. Και αφού στρώσω καλά τον πάτο, θέλω να στρώσω και την υπόλοιπη τσάντα. Εγώ προσωπικά βάζω τα χέρια μου στον πάτο, στις δύο γωνίες, τη γυρνάω ανάποδα και την τεινάζω, ώστε να ισιώσει, να κατέβει το πλεκτό, να κατέβει το ύφασμα ίσια και να γυρίσω στο σημείο που πρέπει την επένδυσή μου, ώστε να το ενώσω. Εάν πάτε στη μηχανή σας και κάνετε ένα πρόχειρο γαζί γυρνώντας το επάνω μέρος της φόδρας σας, του υφάσματος, είναι πολύ πιο εύκολο μετά, γιατί μετά απλά το ενώνουμε με το πλεκτό, το πιάνουμε με καρφίτσες και το γαζώνουμε. Και αφού τελείωσα, έχω ενώσει το πλεκτό με την επένδυση, πιάνω με τα clips μου την τσάντα ολόησια για να μην μου κουνιέται και πάω να βάλω σημάδια σε δύο πολύ απλά χεράκια που έχω αγοράσει. Μπορείτε να τα βάλετε σε ό,τι απόσταση θέλετε και σας βολεύει. Επίσης, αν το pullover σας έχει κάποια σχέδια όπως έχει εμένα τώρα, είναι πολύ εύκολο να βρείτε ακριβώς δύο ίδια σημεία. Αλλιώς θα πρέπει να μετρήσετε, να βάλετε σημάδια και να μετρήσετε τις αποστάσεις σας, ώστε να είναι ίδιες ακριβώς. Θα ράψω το χεράκι μαζί με την επένδυση. Δεν το έκανα πριν γιατί το πλεκτό μου μετά θα τράβαγε από το βάρος, ενώ τώρα το βάρος θα ισομοιραστεί και δεν θα ξεχυλώσει το πλεκτό. Θα ράψω λοιπόν τα χεράκια μου και η τσάντα μου είναι έτοιμη. Αυτή ήταν η σημερινή μου πρόταση για ανακύκλωση ενός παλιού pullover. Πλεκτή τσάντα και αυτή, μόνο που δεν την έπλεξα εγώ. Παρ' όλα αυτά μου αρέσει το ίδιο και την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ όσο τη δημιουργούσα. Αν σας άρεσε και εσάς, πατήστε like στο βίντεο, αν μόλις με ανακαλύψατε μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά κοντά μου, θα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.